Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα μου να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ο Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα μου να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα κεντρικά κτίρια της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εμείς υπηρετούμε με την τελετή των μικρών και ίσως και πόσο. Και αν θέλετε μας την πίτα ευλόγησε ο τοποτηρητής της Μητρόπολης, Μαντινίας και Κοινουρίας, Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος, ο οποίος ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι πιο ειρηνική και να μην επαναληφθούν τα γεγονότα που πρόσβελαν και τον πολιτισμό αλλά και τον αθλητισμό. Σας εύχομαι πάλι τη δύναμη της ψυχής μου, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η καινούργια χρονιά να είναι χίλιες φορές καλύτερη από αυτή που επέρασε. Αυτή μας επλήγωσε και κάποιους και ανεπανόρθωτα. Εύχομαι να μην επαναληφθούν γεγονότα τα οποία προσβάλλουν και τον πολιτισμό μας και τον αθλητισμό μας. Εύχομαι να μην έχουμε ατυχήματα σαν αυτά που έγιναν την τελευταία εβδομάδα. Εύχομαι όσο γίνεται να είναι πιο ειρηνικό αυτό το έτος. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε την ειρήνη, πρέπει να αγαπήσουμε τον άρχοντα της ειρήνης που είναι ο Κύριος μας και Θεός μας. Αυτό δεν είπαν οι άγγελοι εις το σπήλαιο της Βηθλέμ όταν γεννήθη ο Χριστός, επί γης ειρήνη. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν τις τύχες των ανθρώπων στα χέρια τους να στέκονται γύρω-γύρω από ένα τραπέζι, αν θέλετε και στρογγυλό, και να συζητούν για την ειρήνη και μέσα στα μυαλά τους εκείνη ακριβώς την ώρα να κυριαρχεί πώς θα κάνουν περισσότερα όπλα, πώς θα ετοιμαστούν και θα εξοπλιστούν σαν τον άνθρωπο που ετοιμάζεται για την εκστρατεία. Άλλα δηλαδή λέει η γλώσσα τους και άλλα η καρδιά τους. Είναι ανάγκη να σοβαρευτούμε, είναι ανάγκη να πιστέψουμε και την πίστη μας αυτή να την διαχειρίσουμε, να την ομολογούμε και να την υπερασπιζόμεθα, διότι και στις μέρες μας χρειάζεται να κάνουμε αυτό που έκαναν οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας, στην περιφέρειά μας, να ζήσει ο νέος περιφερειάρχης, να δοκιμάσει πολλές χαρές από το έργο του και να αφήσει την περίοδο της διακονίας του σε αυτόν τον τόπο ανεξίτηλη. Ο νέος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κύριος Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει καθήκοντα για τα επόμενα 5 χρόνια, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και δήλωσε ότι στην περιφέρεια θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κύριε Περιφερειακή Συμβούλη, κύριε Δημαρχή, φίλες και φίλοι όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος τα είπε όλα όσα θα πρέπει όλοι μας να ευχηθούμε για το νέο έτος. Εγώ να πω τη σειρά μου ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα όλοι μας κάποια στιγμή κλείνουμε τα μάτια μας και κάνουμε τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας, ό,τι φανταζόμαστε για το επόμενο έτος. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους να το πραγματοποιήσετε. Εμείς τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά στην περιφέρεια θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Πιστεύω όλοι μαζί, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα σε αυτόν τον αγιορημένο τόπο. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Από την καρδιά μου λοιπόν, χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, κάθε καλό σε όλους. Να είστε καλά και για οτιδήποτε χρειαζόσαστε, θα είμαστε εδώ σε μια άψογη συνεργασία από όποια μεριά και αν ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.